5 λεπτά στο δρόμο με τον Βαγγέλη Κιούση. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από τη Φραγκφούρτη. Εδώ όπου από σήμερα και έως την επόμενη Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου θα χτυπάει η καρδιά της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας λόγω της Διεθνούς Εκθέσεως Αυτοκινήτου, η οποία πραγματοποιείται τέτοια εποχή κάθε 2 χρόνια στη Γερμανική Μεγαλούπολη. Στο επίκεντρο της φετινής διοργάνωσης, η οποία μετρά σημαντικές απουσίες σε επίπεδο κατασκευαστών, βρίσκεται η ηλεκτροκίνηση, με τις γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες πρωτίστως, αλλά και τους υπόλοιπους εκθέτες να ασχολούνται με κάθε τρόπο με αυτή, επιδεικνύοντας πολλά μοντέλα διαφορετικών κατηγοριών και τεχνολογικές εφαρμογές που αλλάζουν ταχύτατα τον τρόπο που βλέπαμε και επιλέγαμε μέχρι σήμερα τα αυτοκίνητα. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζει το Volkswagen ID3, το οποίο είχαμε την ευκαιρία να δούμε ήδη από χθες το βράδυ σε ειδική εκδήλωση του ομίλου Volkswagen. Τα ακτικόλεξα ID προέρχονται από τις λέξεις Intelligent Mobility, ενώ ο αριθμός 3 υποδηλώνει το μικρομεσαίο μέγεθος του μοντέλου, ανάλογο ενός Volkswagen Golf, στοιχείο που το τοποθετεί στην καρδιά της διεθνούς αγοράς. Η Volkswagen έχει ήδη δρομολογήσει την ανάπτυξη της αμυγός ηλεκτροκίνησης διάμασης, προσθέτοντας έως το 2025 περισσότερα από 20 ηλεκτρικά μοντέλα σε αυτή. Αυτή η φιλοδοξία επέβαλε και την ύπαρξη διαφορετικών εκδόσεων απόδοσης και αυτονομίας στο νέο ID3, η μαζική παραγωγή του οποίου θα ξεκινήσει το Νοέμβριο, δηλαδή σε περίπου 2 μήνες. Τα Volkswagen ID3 που θα διατεθούν από το πρώτο εξάμηνο του 2020 στη διεθνή αγορά θα διαθέτουν μπαταρίες 45, 58 και 77 κιλοβατόρων, οι οποίες θα εξασφαλίζουν θεωρητική αυτονομία κίνησης από 330 μέχρι και 550 χιλιόμετρα με βάση το νέο πρωτόκολλο αξιολόγησης WLTP. Η δε τιμή πώλησης του αυτοκινήτου από 30.000 ευρώ στη Γερμανία για τη βασική έκδοση απόδοσης θα προσεγγίζει πια τις 40.000 ευρώ στην καλύτερη εξοπλισμένη έκδοση με τη μεγαλύτερη αυτονομία. Αξίζει να γνωρίζετε ότι η Volkswagen έχει ήδη κατοχυρώσει όλες τις αλφαρυθμητικές ονομασίες που σχετίζονται με το ID, δηλαδή από το ID1 έως το ID8, αξιοποιώντας έτσι στο έπακρο τις δυνατότητες της ειδικής αρχιτεκτονικής που έχει εξελίξει αποκλειστικά για ηλεκτροκίνητα μοντέλα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν αναμένεται να ακολουθήσουν το ID1 στο μέγεθος ενός σούπερ μίνι όπως το Polo, το ID2 στα μέτρα ενός μικρού SUV όπως το T-Cross ή το T-Roc και πάει λέγοντας. Να διευκρινίσουμε επίσης στο σημείο αυτό ότι το νέο αμυγός ηλεκτρικό Volkswagen ID3 θα διατίθεται στην Ελλάδα από τα μέσα του 2020 με τιμή πώλησης που θα προσεγγίζει 30.000 ευρώ. Εντυπωσιακή είναι επίσης η παρουσία του ομίλου Daimler στην έκθεση της Φραγκφούρτης, με τη Smart να παρουσιάζει την ανανεωμένη γκάμα των αποκλειστικά ηλεκτρικών Ford 2 και Ford 4 και τη Mercedes-Benz να επιδεικνύει στη φετινή διοργάνωση 5 νέες plug-in υβριδικές εκδόσεις μοντέλων της, το ολοκένουργιο ηλεκτρικό EQV, το πρωτότυπο ηλεκτρικό EQS, ασφαλώς την EQC, αλλά και πιο mainstream μοντέλα όπως για παράδειγμα η GLE Coupé. Αριθμητικά, η παρουσία της Mercedes-Benz εδώ επισκιάζει κάθε άλλη μάρκα σε μια έκθεση με πολύ σημαντικά μοντέλα όπως η ηλεκτρική Porsche Taycan, το νέο Land Rover Defender, η νέα Lamborghini Sian και βέβαια το Honda e, το μικρό ηλεκτρικό μοντέλο της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αναλυτικά τις επόμενες μέρες, οπότε μείνετε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.